στεναχώρησε όλους στην Ελλάδα. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του κάνοντας παρκούρ, αυτή την καινούργια μόδα που έχει κάποια χρόνια που πολλοί πιτσιρικάδες ασχολούνται με αυτήν και κάνουν πολύ επικίνδυνα πράγματα. Όταν βλέπεις, βέβαια, εντυπωσιάζεις και λες πώς το κάνουν αυτό. Αλλά μέχρι τώρα δεν είχαμε ακούσει για κάτι έτσι πολύ σοβαρό, για κάτι τόσο πολύ μοιραίο. Ένας 13χρονος λοιπόν έχασε τη ζωή του, συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα. Και για τον λόγο αυτό έχουμε κοντά μας το τηλέφωνο έναν καθηγητή φυσικής αγωγής, τον κύριο Γιώργο Βένο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το παρκούρ και γενικά θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες για το τι είναι αυτό το άθλημα, για το τι πρέπει να προσέχουν οι νέοι που θέλουν να κάνουν αυτό το άθλημα και πώς μπορούν να προστατευτούν και διάφορα άλλα χρήσιμα πράγματα. Κύριε Βένο, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι, όπως είπαμε και πριν, από χθες, από το μοιραίο αυτό γεγονός. Να μιλήσουμε πολύ λίγο για το παρκούρ γενικά. Τι είναι? Είναι άθλημα, είναι χόμπι? Για τον κόσμο που δεν ξέρει, ας πούμε, τι είναι αυτό? Καταρχάς να συλληπιθώ και εγώ τους γονείς του παιδιού. Ήταν τραγικό και πολύ στενάχωρο. Δεν πρέπει να γίνουν τέτοια πράγματα. Σίγουρα. Γενικώς...